σε αυτό τα ύψη που σας είπα, προφανώς θα μπορεί να πάρει και μια μεγαλύτερη σύνταξη αν δεν θέλει να μπει σε αυτή. Δεν θα υπάρξει ένα συντελεστής αποπληρωμής της οφειλής. Το λιγότερο είναι 50 ευρώ το μήνα και στους αγρότες 30 ευρώ. Αυτό είναι. Και μέχρι 120 δόσεις. Μπορεί να είναι μεγαλύτερο το ποσό από 50. Mm-hmm. Προφανώς στις περισσότερες περιπτώσεις θα είναι. Άρα ο συντελεστής αυτός θα κυμαίνεται μεταξύ ποιων ποσοστών, ανάλογα με το εισόδημα. Δεν υπάρχει. Ανάλογα με την οφειλή είναι και όχι ανάλογα με το εισόδημα. Δεν θα το ύψος της οφειλής, θυμίζει. Το ύψος της δόσης από 1 μέχρι 120. Επομένως. Ο αριθμός των δόσεων από τι θα εξαρτάται, αν θα είμαι στις 120 ή αν θα είμαι στις 100 ευρώ. Το συντελεστή του 50 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, 50 ευρώ το μήνα είναι η ελάχιστη. Αν έχεις 6.000 οφειλή επί 12, θα είναι παραπάνω αν είναι παραπάνω το συνολικό μέρος της οφειλής. Αν είμαι πάνω από τις 12.000, πού είμαι, τι θα πληρώνω. Ό,τι αναλογεί με το διαιρέτη 120. Mm-hmm. Αυτό είναι που ορίζει το ύψος της οφειλής. Άρα ο αριθμός των... Έχουμε κάνει εδώ κάποια παραδείγματα, ξέρετε. Παρακαλώ, είναι... αν τα έχουμε σε εικόνα, μπορούμε να τα δούμε κιόλας, γιατί μας τα φέρατε και με χαρά να τα δείξουμε κιόλας. Ναι, γιατί φαίνεται ότι οι ελαφρύνσεις αυτές είναι το 85% των προσαυξήσεων για όλους. Δεν βλέπουμε αυτό, βλέπουμε την πίσω σελίδα, κύριε Πετρόπουλε, αν θέλετε να την πάρουμε στα χέρια. Το παράδειγμα. Μας. Να, το γυρίσαμε, πίσω. Το γυρίσαμε πάλι, το γυρίσαμε. Εντάξει, 85% είναι οι μειώσεις στις προσαυξήσεις, δηλαδή 15% θα πληρώσει μόνο. Μάλιστα. Όποτε και αν δημιουργήθηκαν αυτές. Στους αγρότες τις σβήνουμε εντελώς τις προσαυξήσεις, 100%. Η κύρια οφειλή που είναι η εισφορά την οποία θα κατέβαλε μειώνεται μέχρι 54%, διότι υπολογίζεται στη βάση της ελάχιστης εισφοράς των 158 ευρώ που ίσχυε το Δεκέμβρη του 2016. Άρα αυτό το ποσό δεν αλλάζει, ακόμα και αν αλλάζει η βάση υπολογισμού των εισφορών για τα επόμενα χρόνια για τις οφειλές, παραμένει 158 ευρώ η βάση υπολογισμού της εισφοράς που θα κατέβαλε κάποιος με βάση τον τωρινό νόμο του ΕΦΚΑ. Mm-hmm. Ο οποίος αποδεικνύεται πράγματι σωτήριος και όχι λεμιτόμος, διότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε πραγματικά να φέρουμε τη μείωση των οφειλών. Επειδή είναι πολύ χαμηλή η εισφορά του ΕΦΚΑ. Αν πηγαίναμε με τις παλιές διατάξεις του ΤΕΒ, για παράδειγμα, που ήταν 800 ευρώ, αντιλαμβάνεστε, είναι τα ποσά τα οποία οδήγησαν σε τόσο ψηλές οφειλές, γι' αυτό, επειδή ήταν απλησίαστη αυτή η εισφορά για τον ελεύθερο επαγγελματία, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτές τις ρυθμίσεις. Το πίσω. Λέω αυτό για να δείξω γιατί δεν πρέπει να καταργηθεί ο ΕΦΚΑ, γιατί δεν πρέπει να επιδιώκουν οι συλλογικοί φορείς εκπροσώπησης των ελεύθερων επαγγελματιών την κατάργηση της σχετικής διάταξης, και τούτο εξηγείται από το παράδειγμα που φέρνω. Διότι με 158 ευρώ βάση υπολογισμού των παλιών οφειλών φέρνουμε. Μάλιστα. Ξανά την αγορά σε κατάσταση κίνησης. Κρατάω το όχι στην κατάργηση του ΕΦΚΑ. Ναι, και πρέπει να το καταλάβουν όλοι, και είναι μια πολιτική ευθύνη μεγάλη του συστήματος του πολιτικού της χώρας, της αντιπολίτευσης, να επιμένει να λέει να καταργηθεί ο ΕΦΚΑ, να επιμένει δηλαδή με άλλα λόγια να μην υπάρξει ρύθμιση οφειλών. Και γι' αυτό μπορώ να καταλάβω και τον κύριο Μητσοτάκη που σπέβδει κάθε φορά όταν είναι να πάρουμε μέτρα θετικά για τον ελληνικό λαό να κάνει πρόταση μορφής. Αυτό είναι ένα θέμα, ξέρετε, γιατί μου είπατε τη Δευτέρα ξεκινάμε. Αν η Νέα Δημοκρατία επιλέξει πράγματι να κάνει πρόταση μορφής τη Δευτέρα, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τη Δευτέρα. Και πρέπει να λύσουμε το θέμα των συντάξεων χειρίας, που κλαίγεται η Νέα Δημοκρατία τάχα για τη συντάξη χειρίας, αλλά κάνει ό,τι μπορεί για να εμποδίσει την ψήφιση. Λέτε λοιπόν προς τη Νέα Δημοκρατία, μην καταθέσετε την πρόταση μορφής για τον κύριο Πολάκη για να προλάβουμε να καταθέσουμε αυτό εσείς ως κυβέρνηση. Δεν το λέω εγώ, έτσι είναι στην πράξη. Ναι. Αν κάνει πρόταση μορφής, το έργο το νομοθετικό σταματά. Αν το προτείνετε και να μην κλαίει με κροκοδίλια δάκρυα. Όπως επίσης να μην λέει, επειδή θα περάσουμε και το ζήτημα το αφορολόγιο του κάποια στιγμή, γιατί η Νέα Δημοκρατία όλο κλαίει για το αφορολόγιο και ότι είναι ψηλή η φόρη. Μην τα μπερδέψουμε λίγο, κύριε Πετρόπουλε, θα έρθουμε σε αυτά. Πάμε στην πίσω. Να τη γυρίσουμε την πίσω σελίδα, γιατί έχετε παραδείγματα. Εδώ έχω και ορισμένα παραδείγματα. Η μείωση οφειλής για ελεύθερο επαγγελματία και επιστήμονα. Αρχική οφειλή, πάω στη μικρή, 24.400 ευρώ, θα γίνει 8.155, μείωση 66%. Οφειλή 68.984 ευρώ γίνεται 21.000. Μάλιστα. Δηλαδή 69%, 69%. 70%. Πάμε και στο αυτό από κάτω. Τι σημαίνει, αν είναι
και εγκλωβισμένο συνταξιούχος, όπως έχει καθορθεί να λέγεται, σημαίνει ότι μπορεί να πάρει και σύνταξη αυτός ο άνθρωπος που δεν θα μπορούσε διαφορετικά να πάρει αν δεν πληρώνει 48.000 ευρώ μετρητά, για να μπορεί να πάει μέχρι τις 20 να έχει ένα περιθώριο από τη σύνταξη να πληρώνει. Κύριε Πετρόπουλε, πάμε και στον υποψήφιο συνταξιούχο. Και ο υποψήφιος συνταξιούχος είναι αυτό που μόλις είπα. Ότι έχουμε μια 74.000 οφειλή, μια μεγάλη οφειλή. Παράκληση να το δούμε στην κάρτα και αυτό, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει ένα παράδειγμα εδώ που λέμε 47.000 είναι ο κύριος όγκος των μεγάλων φιλών που κανείς δεν μπορεί να πληρώσει, 47.109 γίνεται 14.000. Άρα μπορεί να πάρει σύνταξη αμέσως. Αμέσως. Είναι μια 69%, 67% σχεδόν μείωση. Μπορεί να πάρει αμέσως σύνταξη και από τη σύνταξη που θα παίρνει θα μπορεί να πληρώνει το μέρος. Δηλαδή θα έχουμε, μπορεί να δίνει μία δόση 113 ευρώ. Αντί 1.178 ευρώ που έπρεπε να δίνει πριν, διότι ήταν 12 η δόση που μπορούσε να δώσει. Τώρα είναι 120 δόσεις, θα δίνει 118 ευρώ και τα υπόλοιπα θα μπορεί να τα έχει για να ζει. Το υπενθυμίζω για αυτούς που έχουν πάθει αυτό που θα εξηγήσω. Στις προηγούμενες ρυθμίσεις μπαίνανε μέχρι 20.000, αλλά δεν τους έμενε τίποτα να ζήσουν. Με αυτόν τον τρόπο, το μεγαλύτερο μέρος της σύνταξης θα το παίρνουν για να μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι. Και μπορούν ξέρετε, και να. Τώρα είναι σαν να μου λέτε, αποφασίσαμε να τους αφήσουμε να ζήσουν. Όχι, μιλάω για αυτό που είχε συμβεί πριν. Α. Αυτή ήταν η κατάσταση. Ναι, μέχρι τώρα μπορούσε να ζήσει όλος. Έχουμε και μια τάση μέχρι να ξεχνάμε τώρα, τα δεινά. Μέχρι τώρα μπορούσε να ζήσει όλος. Και είναι καλό μεν για την ψυχολογία μας, αλλά είναι κακό για την ιστορία μας. Η μνήμη είναι πλεκτική πολλές φορές και δεν αφορά εμένα. Η μνήμη είναι πλεκτική πολλές φορές. Αλλά το θέμα είναι, μέχρι τώρα ο άλλος μπορούσε να ζήσει. Όχι. Αυτή η περίπτωση όχι. Και, να γιατί το κάνουμε με τον τρόπο που κάνουμε, διότι όλοι αυτοί μπορούν να ενταχθούν ξανά. Να εντάξουν σε αυτό το σύστημα τις οφειλές τους και να μπορούν πραγματικά να επιβιώσουν. Και υπάρχουν και ασφαλισμένοι, οι οποίοι με συναντούν και παραπονούνται για αυτό που είχε συμβεί στο προηγούμενο σύστημα του 2015, ότι δεν μπόρεσαν να συμπληρώσουν τα ποσά που χρειάζονταν, δανείστηκαν και δεν μπόρεσαν να πάρουν σύνταξη. Μάλιστα. Και αυτοί μπορούν να μπουν με ειδική ρύθμιση στο νόμο και να ενταχθούν στη νέα διαδικασία και να μπορούν να πάρουν σύνταξη. Πάμε λίγο να καταλάβει ο κόσμος σε σχέση με το χρόνο. Είναι και λίγο δύσκολα τα τεχνικά θέματα. Νομίζω ότι αυτά ούτως ή άλλως όποιος ενδιαφέρεται θα τα ψάξει και θα τα βρει. Δεν το συζητάμε αυτό. Και από ό,τι βλέπω υπάρχουν και φυλάδια τα οποία θα βοηθήσουν στην κατανόηση. Πάμε λίγο να το καταλάβει ο κόσμος και χρονικά πλέον. Γιατί καίγεται ο πολίτης. Έτσι. Και σου λέει τι κάνουμε τώρα, πάμε να το δούμε λίγο χρονικά. Ας πούμε ότι τη Δευτέρα έρχεται στη Βουλή. Περνάει από τη Βουλή, δώστε μου λίγο τους χρόνους, πότε ανοίγει η πλατφόρμα. Μετά τη δημοσίευση του στο ΦΕΚ, στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως του νόμου που θα ψηφιστεί, θα μπορεί να γίνει μια μέρα μετά η έναρξη της διαδικασίας. Έναρξη διαδικασίας, που σημαίνει ότι θα πάει μέχρι πότε. Η πλατφόρμα αυτή θα είναι ανοιχτή. Μέχρι Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτεμβρίου του 2019. Εφαρμογή πότε θα αρχίσει να βρίσκει το μέτρο. Αμέσως μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ. Για κάποιες περιπτώσεις. Πρακτικά χρονικά αυτό μας βγάζει μετά τις εκλογές. Ό,τι δημοσιευτεί το ΦΕΚ είναι και θέμα χρόνου που έχει το Εθνικό Τυπογραφείο να κάνει τις σχετικές δημοσιεύσεις. Μάλιστα. Αλλά πρέπει να πω ότι, γιατί πάντα είναι τα πράγματα από την πλευρά μας πολύ συγκεκριμένα και σαφή, σε πολύ λίγες περιπτώσεις που δεν είναι συγκεκριμένες οι οφειλές συγκεντρωμένες στο ΚΕΑΟ, υπενθυμίζω ότι εγώ το Δεκέμβρη του 2016 έβγαλα υπουργική απόφαση για την οποία με κατήγγειλαν κάποιοι ότι συγκεντρώνω στο ΚΕΑΟ τις οφειλές για να σφάξουμε τον κόσμο. Και εξηγούσα ότι αυτό το κάνουμε για να προετοιμαστούμε ώστε να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τις οφειλές μέσα από τα συστήματα που προετοιμάζαμε. Κάποιοι δεν έχουν ακόμα, από για κάποιους δεν έχουν συγκεντρωθεί ακόμα αυτές οι οφειλές. Αυτοί οι λίγοι, πολύ λίγοι ευτυχώς, δεν θα εξυπηρεθούν αμέσως. Θα το συγκεντρώσουμε, θα εξυπηρεθούν και αυτοί στην περίοδο αυτή. Αλλά η μεγάλη πλειονότητα, σχεδόν το σύνολο των οφειλετών, θα μπορούν να εξυπηρεθούν αμέσως. Αν καταλαβαίνω καλά. Γιατί θα βγουν εφημερίδες και λένε: μπήκε ο κάποιος. Ένα θα βρουν. Ένα, δύο, τρεις, δεκαπέντε. Και δεν δουλεύει η πλατφόρμα, δεν, ψέματα λένε. Δεν χρειάζεται να κάνεις και πολλά για να βγει αυτό όλη λέει, αυτή. Αυτό λέγεται προληπτική πολιτική. Μα γίνεται λοιπόν, συνέχεια. Δεν έχουμε βγάλει. Με δεδομένα λοιπόν αυτά τα οποία είπαμε, αλλά και τη συνάντηση, αναφερθήκαμε προηγουμένως με την συνάδελφο, τη συνάντηση που έχει ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Τσακαλώτο, επί της ουσίας ανοίγει το κουτί των παροχών. Έτσι. Δεν φεύγουμε από το τσοβόλο. Είναι οφειλόμενες πολιτικές στήριξη ενός κόσμου. Πάβουν να είναι παροχές. Παροχές είναι, θα καταλήξουν στις επί του κόσμου αυτά όλα.
είναι παροχές, αλλά όχι παροχολογία. Ναι. Είναι παροχές οφειλόμενος σε ένα λαό που υπέφερε όλα αυτά τα χρόνια. Επειδή έρχεται και είναι, και είναι και μέτρα τα οποία υποσχεθήκαμε από την αρχή της ανάληψης της ευθύνης της κυβερνητικής από το ΣΥΡΙΖΑ ότι θα τα πάρουν. Ναι, αλλά αυτό και λένε, λοιπόν, γιατί χρονικά το κάνετε τώρα, που είναι πριν τις εκλογές. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, μέχρι ποια μέρα πρέπει να κυβερνά κάθε κυβέρνηση. Γιατί κανονικά εμείς ναι. δεν θα έπρεπε να είμαστε τώρα. Δεν είναι λογικό, λοιπόν. Από τον πρώτο χρόνο ο κ. Μητσοτάκης και ιδίως όταν ήταν να κάνουμε μέτρα υπέρ του λαού, έλεγε είναι παροχολογία, φύγετε, φύγετε. Ναι, ευτυχώς δεν φύγαμε. Το πακέτο ευτυχώς το οποίο είμαστε τώρα, εδώ και τώρα παίρνουμε και άλλα μέτρα όπως υποσχεθήκαμε. Το πακέτο θα τηρήσουμε οποίο τις υποσχέσεις μας όλες, κύριε Σάκη. Αυτό νομίζω ότι τον κόσμο πρέπει να τον χαροποιεί. Ναι, αλλά το είχαμε πει και λέγαμε δεν θα σας κάνουμε τη χάρη όταν κάθε φορά η Νέα Δημοκρατία έβαζε μομφή, βάζει και πάλι τώρα. Εμείς θα τελειώσουμε τις υποσχέσεις μας στον ελληνικό λαό όλες. Απλά κεραίας. Ο χρόνος, και επιτρέψτε μου να το πω, ο χρόνος επειδή έρχεται και κουμπώνει προεκλογικά. Τέσσερα χρόνια έχει η είναι κυβέρνηση. Ένα από αυτά που διαβάσαμε από το Σύνταγμα δεν λέει ότι πρέπει να κυβερνά στα δύο τρίτα της θητείας. Λέει αυτό μέχρι τέλος. Το οποίο μέχρι κυκλοφορεί μέρα. Είναι από το Τσοβόλα εδώ στα όλα, έχουμε πάει στο Ευκλήδη εδώ στα όλα. Έχουμε μπροστά μας μέχρι τον Οκτώβρη αρκετούς μήνες για να κάνουμε πολλή δουλειά. Αλίμονο άμα λέγαμε τα Μολύβια κάτω και τώρα περιμένουμε τις κάλπες. Είναι Μάης ακόμα, αρχές Μαΐου. Πώς πετύχαμε να υπάρξουν όλες αυτές οι παροχές τώρα, να ανοίξει αυτό το πακέτο. Πώς πετύχατε αυτό το υπερπλεώνασμα? Γιατί αυτά προκύπτουν μέσα από το υπερπλεώνασμα. Διαβάζω την ανακοίνωση του κινήματος αλλαγής. Σχεδιάζει η κυβέρνηση τις πολιτικές υπερπλεωνασμάτων και που φτωχοποιούν τον ελληνικό λαό και καταστρέφουν τις προοπτικές της ανάπτυξης ώστε να αντιλάρει με τους δανειστές για να μοιράσει προεκλογικά με τα χρονολογημένες επιταγές χωρίς αντίκρισμα. Όπως αποδείχτηκε, 10 παίρνει και ένα επιστρέφει. Αυτό που συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, διακυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, είχαμε μια διαρκή ύφεση, διαρκή μείωση των εσόδων της χώρας. Χάσαμε το 25%, το 1 τέταρτο του πλούτου της χώρας, που ήταν αντίστοιχα μια τεράστια απώλεια τις οικονομικές δυνατότητες των πολιτών ατομικά. Αυτό συνέβη τότε. Έχουμε μια τάση καλή στην ανάπτυξη των εσόδων, έχουμε τη δυνατότητα πια να μιλάμε για πλεονάσματα, μέσα από πολιτικές οι οποίες ακριβώς αυτό δεν έκαναν, να σπαταλάνε χρήμα, να φεύγει με αδιαφάνεια χρήμα σε διάφορες κατευθύνσεις. Σταμάτησε αυτό και αν δείτε τα οικονομικά και τους ισολογισμούς θα δείτε ποια είναι τα αποτελέσματα. Στην κυβερνητική ασφάλιση, επειδή έχω τα στοιχεία να σας πω, είχαμε παρά τις διαρκείς μειώσεις συντάξεων, διαρκείς μειώσεις συντάξεων, επί 63 δισεκατομμύρια συγκεντρωτικά μειώθηκαν, είχαμε μείωση και των αποθεματικών της κοινωνικής ασφάλισης. Είχαμε ελλείμματα. Και σήμερα έχουμε πέρσι ένα δισεκατομμύριο πλεώνασμα, ένα δισεκατομμύριο πλεώνασμα και το 12 που γίνανε οι πρώτες μειώσεις είχαμε ένα τεράστιο έλλειμμα. Φαντάζομαι τα ακούει και η μεσαία τάξη αυτά και έχει τις δικές του αντιλαμβάνωσεις. Ναι, αλλά λέω έτσι. Για αυτό που συνέβαινε. Δεν κάνω εγώ λογαριασμό για την κοινωνία, δεν κάνω με βάση την τσέπη της οικογένειάς μου. Κάνω με βάση τα οικονομικά της χώρας. Και τα οικονομικά της χώρας αντισόπιτη είναι η αλήθεια. Αυτή είναι. Ωραία. Ότι τεράστια ελλείμματα στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης παρά τις τεράστιες μειώσεις 63 δισεκατομμύρια ευρώ που αφαιρέθηκαν από τους συνταξιούχους. Κύριε Πώς δικαιολογείται αυτό? Επιτρέψτε μου, επειδή έχω δύο ερωτήματα. Έχω δύο ερωτήματα για να κλείσουμε την κουβέντα μας. Έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα φέρει τροπολογία για τη μη μείωση του αφορολόγητου από 1η Γενάρη του 2020. Θα το καταθέσει στη Βουλή αυτό η Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Πώς θα αντιδράσετε? Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο κύριος Μητσοτάκης είπε θα βάλω φορολογία από το πρώτο ευρώ. Δεν είναι πολύ ο καιρός που πέρασε. Αν ήθελε αυτό να κάνει, ας το έλεγε και τότε. Ότι δεν θα... φορολογία, μόνο που είπε θα είναι 9%, όχι 22, από το πρώτο ευρώ μέχρι τις 10.000 ευρώ εισόδημα. Αυτό είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Και αυτό αναγκάστηκε να το πει. Αν ήταν στη θέση, στο χέρι του να πει, θα έλεγε φορολογία από το πρώτο ευρώ. Εάν φέρει λοιπόν αυτή την πρόταση, αυτή την τροπολογία για μη μείωση του αφορολόγητου. Είναι ψεύτης, είναι υποκριτής. Εσείς θα ψηφίσετε ναι, κάνει... θα πείτε ναι, μα σε είναι αυτό δυνατό, ή όχι. Τι να ψηφίσουμε. Εμείς πάμε για διατήρηση του αφορολόγητου στο ύψος που ήταν. Η Νέα Δημοκρατία μιλάει για πράγματα τα οποία δεν εννοεί, διότι αν θυμάστε καλά, συμπλήρωσε για να βάλουμε πλάτη στην κυβέρνηση να παλέψει για να γίνει. Αυτό είπε. Αν δείτε όλη τη δήλωση του κ. Μητσοτάκη, λέει: εμείς θα κάνουμε δική μας πρώτη τροπολογία, να βάλουμε χέρι στην κυβέρνηση, να πείσουμε τους δανειστές για να συμβεί κιόλας. Δεν το εννοεί. Κάθε φορά ζητάει άδεια. Τελευταίο ερώτημα. Ζητάει άδεια από το κέντρο των αποφάσεων, το οποίο είναι συνυφασμένο και συνδεδεμένο με τα συμφέροντα που θέλει να εξυπηρετεί η Νέα Δημοκρατία. Και αλλήμον, αν συμβεί, να έρθει και στην κυβέρνηση, γιατί τότε πια
θα είναι μεγάλο το πρόβλημα της χώρας, γιατί είναι τεράστια τα σημάδια κατάρρευσης που θα προκληθούν σε μια στιγμή που πάμε στην ανάπτυξη και στην καλύτερη επίδοση σε όλα τα επίπεδα. Κύριε Υπουργέ, κύριε Μητρόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Προαναγγελία κάναμε επί της ουσίας και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Θα ακούσετε σύντομα τα πολύ καλά αποτελέσματα της πολιτικής. Νομίζω πολύ πήραμε μια πρώτη καλή γεύση μέσα από αυτά τα οποία μας παρουσιάσατε. Να ξέρετε, θα είναι πολύ καλά τα μέτρα που θα ανακοινώσει εκεί ο Πρωθυπουργός. Θα είναι μέτρα που θα στηρίξουν στην πράξη και θα ολοκληρώνουν το σύνολο της πολιτικής μας όπως την υποσχεθήκαμε. Θέλω εμείς να σας ψέματα δεν είπαμε. Εκείνο που δεν πετύχαμε στη στιγμή που θέλαμε ήταν το σύνολο των στόχων μας. Όχι ψέματα. Αλήθεια λέγαμε, παλεύουμε, πετυχαίνουμε. Και θα πετύχουμε και άλλα στο μέλλον. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Πετρόπουλε. Καλημέρα, καλό μήνα και να είστε καλά. Εσείς να είστε καλά. Εμείς πάμε σε ένα.